Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος και ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας Παναγιώτης Ρήγας. Το αντιτορπιλικό Αδρίας έγραψε μια από τις πιο λαμπρές σελίδες δόξης του πολεμικού ναυτικού και της ελληνικής ιστορίας. Το θορυκτό Αβέροφ συναντά άλλον ένα ζωντανό θρύλο, το αντιτορπιλικό Αδρίας. Έγραψε μία από τις πιο λαμπρές σελίδες της ελληνικής ιστορίας. Σελίδες δόξας για το πολεμικό μας ναυτικό αλλά και την πατρίδα μας. Για να σταματήσει σε λιμάνι έπρεπε ή να φέρει και πάρει κάψιμα ή να κάνει κάποια μικροεπισκευή. Επετειακή εκδήλωση μνήμης και τιμής στο θρυλικό αντιτορπιλικό Αδρίας, στον κυβερνήτη και το πλήρωμά του, καθώς πριν 75 χρόνια κατάφεραν να οδηγήσουν το πλοίο στην Αλεξάνδρεια, ανήμερο του Αγίου Νικολάου, δίχως πλώρη, η οποία είχε αποκοπεί μετά από τη σύγκρουσή του με Νάρκη. Έναν πλού περιπετειώδη μέσα σε νερά ελεγχόμενα. Το μήνυμα που πέρασε διαχρονικά στην ελληνική κοινωνία είναι ότι όλα μπορούν να ξεπεραστούν αρκεί να υπάρχει θέληση και προσπάθεια. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου προβλήθηκε ντοκιμαντέρ από την πολιτιστική ομάδα Αρχιπέλαγος με τίτλο «Ελεύθερο το εύψυχον» για την ηρωική δράση του Αδρίας κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η προσπάθειά μας είναι να μεταδώσουμε την ιστορία μας και να τη μεταφέρουμε όσο γίνεται πιο αυθεντική, να τη μεταφέρουμε στη νέα γενιά. Ξύπνησαν αναμνήσεις υπερηφάνειας αλλά και θλίψης, ενώ ένας από τους απόγονους του πληρώματος του Αδρίας μας μεταφέρει το δικό του μήνυμα. Ας όλα αυτά τα γεγονότα γίνουν παράδειγμα ηρωισμού και αυταπάρνησης για την πατρίδα.